Ωραία. Ξεφύγαμε λιγάκι. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι γίνεται, φοβερό πράγμα, ε. Φοβερό, λέει. Αυτή την ώρα αυτό γίνεται πάντα. Αυτή την ώρα αυτό γίνεται πάντα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ε. Και Σάββατο. Νομίζω ότι δεν θα προλάβει σήμερα να πληρώσει τον λογαριασμό. Θα το πληρώσουμε σίγουρα γιατί πιστεύω ότι δεν προλάβουμε. Πώς θα προλάβουμε, τι γίνεται. Μισή περίπου ώρα κλείνουν όλα. Ναι, προλαβαίνουμε, εντάξει. Θα προλαβούμε. Ό,τι και να γίνει, προλαβαίνουμε. Έχουμε η κυκλοφορία μας επιτρέπει. Δεν είναι η κυκλοφορία, δεν όλα προκαρισμένα είναι. Είναι, αλλά μας το επιτρέπει η ώρα. Καλά, εσύ δεν έχεις άγχος. Άγχο, άμα έχουμε άγχος, θα πεθάνουμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη ζωή χωρίς άγχος. Με χωρίς άγχος. Έμαθες αυτή τη γιοκλήτω στην Αθήνα. Το έμαθα. Το ξέρω από καιρό αυτό. Απλώς επισημοποιείται η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό και με τον άλλο Πρωθυπουργό. Σκέψου τι έχει να γίνει, ε! Τι έχει να γίνει, θα μπλοκάρουν όλα! Όχι, θα λειτουργεί την καταστασία. Ποιος το είπε αυτό, Δρακόντια μέτρα ασφαλείας για την παραμονή του και για την άφηξή του. Θα έβγαινε στον δρόμο να διαδηλώσει εναντίον του Κλίντον. Όχι, ποτέ. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται από ένα σόφρονα Έλληνα πολίτη φορολογούμενο και υπεύθυνο άνθρωπο. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Άνοιξε. Η Αθήνα αυτή είναι. Αυτός δεξιά πάει να μπει τώρα, πρόσεξε να δεις. Μιλάει στο κινητό, πρόσεξε τον. Ναι. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Αυτός είναι απαράδεκτος, αλλά δεν υπάρχει τροχονόμενο του πάρει τα στοιχεία γιατί απαγορεύεται να οδηγεί και να μιλάει στο κινητό. Πάρου το εσύ. Απλό είναι. Δεν έχω δικαίωμα. Σωστό. Δεν είμαι αστυνόμος εγώ. Δεν είμαι ούτε αστυφύλακα. Είμαι δημοσιογράφος. Εδώ φτάσαμε. Αυτό είναι αριστερά το κτίριο Ριζεΐ. Μετά από μία ώρα ταλαιπωρία βέβαια. Να το. Εδώ είναι. Να το. Είδες. Είναι κλειστά. Η αργοπορία, η μεγάλη. Όλα δεν πάνε τα πιάσουν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Και από κοντά είμαστε εδώ με τον ειδικό συνεργάτη μας στο Στέλιο, ο οποίος επέμενε ότι θα προλάβουμε. Δεν προλάβαμε τελικά τη ΔΕΗ. Υπάρχει όμως και άλλη μέθοδος, την οποία έχει εφαρμόσει η ΔΕΗ και μπορούμε να διευκολυνθούμε. Ποια? Είναι δίπλα εδώ, το σύστημα των μηχανημάτων. Α, σωστό. Αυτό το σύστημα εξυπηρετεί πολύ κόσμο, αρκεί να μάθει το χειρισμό. Είστε ευχαριστημένος, κύριε. Δεν βγάζει το απόκομα. Ότι πλήρωσε. Να το. Στέλνει ένα, δε. Δεν βγάζει το απόκομα. Μήπως πρέπει να περιμένει λίγο ο κύριος. Περίμενα, αλλά δεν το βγάζει. Ο λογαριασμός λέει που μπορεί να εξοφληθεί. Έχει κολλήσει μέσα τον απόκομα. Να δεν έχει. Πρόβλημα. Πέσαμε πάνω στο πρόβλημα, βέβαια. Από την έχει βγει, ελπίζω να έχει εξοφληθεί. Ελπίζω. Δεν είστε σίγουρος δηλαδή. Έχει εξοφληθεί. Δηλαδή, βάλατε μέσα το. Αλλά δεν έχει βγει το απόκομα. Κάπου κόλλησε. Χωρίς το απόκομα δεν φαίνεται ότι έχει πληρώσει ο κύριος. Βγάζει, κύριε. Απόκομα δεν βγάζει. Τουλάχιστον βγάζει ρέστα. Και αυτό βέβαια είναι πρόβλημα. Εσείς έχετε πληρώσει. Αυτό είναι πρόβλημα. Εγώ έχω πληρώσει και έχω μετανιώσει και πρέπει η ΔΕΗ να κόψει τα κοινόχρηστα. Δεν μπορεί να μας πει 10 κιλοβάτ ρεύμα και να πληρώνουμε 5.000 για τη ΔΕΗ και 35.000 για τα υπόλοιπα. Σύστημα πληρωμής λογαριασμών εκτός λειτουργίας λέει. Μπορώ να σου μιλήσω. Βεβαίως. Το σύστημα αυτό δουλεύει είτε είναι ανοιχτά τα γραφεία, τα μία μέσα, είτε δεν είναι. Οπότε εγώ και τώρα μπορώ να το λειτουργήσω. Εσύ πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, οπότε θα τελειώσω. Ναι, ναι. Φεύγεις εσύ και πας επάνω στον αχυλό. Ναι. Μαθαίνεις ό,τι σε ενδιαφέρει για τα μας έργα. Ξέρεις που είναι ο αχυλός. Θα πάμε μέσω τρικάλων δηλαδή, κύριε και κύριοι. Ωραία. Μια μισή ώρα Ωραία. Δρόμο προς τη Μεσοχώρα. Και μόλις γυρίσεις, ναι, μάθε ναι. Ότι πληροφορίες έχεις να κάνουμε και θέμα γιατί κάτι σημαίνει σοβαρό επάνω με τους κατοίκους. Πνίγονται, έχω μάθει εκεί πέρα όλοι. Θα μάθουμε γιατί μας ενδιαφέρει πολύ γιατί την ΝΕΙ ΔΕΗ κάνει μεγάλα έργα, αλλά έχουμε και προβλήματα με τη ΔΕΗ. Θα περιμένεις εδώ. Εδώ θα περιμένω. Θα επιστρέψω να σε πάρω και να σε ενημερώσω. Βεβαίως. Πάμε. Σε μάτια αναμένα, μελογιανή
Τα άγγισα για σένα, κι όμως και σύνορα. Μίλα, τι γελά. Γεια σας, κύριε. Κύριε, σας κύριε, χαίρετε. Ελάτε μαζί μας. Ελάτε, να πούμε στο σπιτικό της φίλης μας της, το όνομά σου. Και στη Χαρούλα. Στη Χαρούλα, η οποία είναι μέσα στη χαρά συνέχεια. Ελάτε να δείτε μέσα, μπορούμε να πούμε έτσι, φαντάζομαι. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Είναι εδώ με τα παιδιά. Παρακαλώ. Βρισκόμαστε έξω από τα δαμάρια. Ναι. Ή μάλλον μέσα στα δαμάρια. Ναι, έξω από μάλλον τη Λαμία. Μέσα στα δαμάρια. Μέσα στα δαμάρια, ναι. Έξω από τη Λαμία. Ναι. Εδώ έχουν στήσει οι φίλοι μας το σπιτικό τους, ναι, αυτή την κατασκευή, ναι, που έκαναν μόνοι τους. Εσύ το έκανες, έτσι. Ναι. Πόσες μέρες συμπήρε να το φτιάξεις αυτό το. Μια μέρα. Ναι. Μια μέρα. Σε μια μέρα έτοιμο. Έτοιμο. Και είναι και καιρό, αντέχει. Πες δύο μέρες τα ώρα μαζί με τη ζελατίνα. Δύο μέρες. Μαζί με τη ζελατίνα όλοι και γίνεται. Τρεις τηλεοράσεις. Να δούμε τις τρεις τηλεοράσεις εδώ πέρα. Γιατί τρεις θέλετε να βλέπετε όλα τα προγράμματα. Ναι. Ναι, γιατί είναι διαχωριστά. Αυτή είναι για το θείο μου, αυτή είναι η δικιά μου και αυτή είναι το αδερφό μου. Τις βάζετε όλες μαζί και δουλεύουν. Ναι. Όλες μαζί, ναι, και ο καθένας βλέπει το δικό του, ε. Ναι. Κάθε ένας έχει τη τηλεόραση. Έχει τηλεόραση, δεν βλέπει το πρόγραμμά του. Να, κύριε, κύριε, βλέπετε. Ένας ωραίος τρόπος να παρακολουθείς, ναι, πλέον. Έχεις έτσι άποψη για, ναι, ό,τι γίνεται, θα λέγαμε. Ναι. Το πρωί βάζετε τηλεόραση καθόλου. Όχι. Το πρωί δεν βάζω. Αφού δεν έχει ρεύμα, πώς το βάλουμε να δούμε. Πώς το βάλουμε, αφού δεν έχουμε ρεύμα. Α, δεν έχει ρεύμα. Δεν, ναι, έχουμε ρεύμα και αυτό. Α, δεν βάζουμε. Ξέρετε αν δουλεύουν. Ξέρετε αν δουλεύουν. Αλλά δουλεύουνε. Δουλεύουν. Πού το ξέρεις. Τα βάλαμε στην μπαταρία. Α, τις βάλατε στην μπαταρία, έτσι. Έχω γίνητρια, βάζω και χάλασε τώρα η γίνητρια. Α, εδώ πέρα. Χάλασε κι αυτή. Και τώρα τις έχετε διακοσμητικές κυρίως, έτσι. Τι χαίροι είστε, θα λέγαμε. Την γλιτώσατε εσείς τουλάχιστον, εσείς γλιτώσατε νωρίς. Να αφήσουμε εδώ τους φίλους μας με τις τρεις τηλεοράσεις που εδώ δουλεύουν. Μάλλον που δουλεύουν, αλλά δεν υπάρχει ρεύμα. Ναι. Εδώ στα δαμάρια, έξω από τη Λαμία και κατευθυνόμαστε ευθύς αμέσως προς τα χωριά του Αχελώου. Μέσω χώρα. Εκεί που σε λίγο το μισό θα είναι λίμνη. Πάμε. Μόλις φτάσαμε στη Μεσοχώρα, κυρίες και κύριοι, βραδάκι, στο καφενείο Κρεπολίου του κύριου Τσιαντά. Ελάτε μαζί μας, παρακαλώ. Γεια σας! Γεια χαρά! Οι μεγάλες τσιάντες έχουν το ξενοδοχείο Αχελώος, κατακλείσμα ολοσχερός. Παθαίνω τεράστια ζημιά. Δηλαδή, πνίγεστε από τη λίμνη. Πνίγομαι εντελώς. Μάλιστα. Να γνωρίσουμε την κυρία. Γεια σας, καλώς ορίσατε. Είστε η κυρία Τσιάντα. Η κυρία Τσιάντα που έχει εδώ το Κρεπολίο καφενείο. Ναι. Τα έχετε όλα μαζί, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Δύο λόγια για εσάς εδώ, για την περιοχή, για τη Μεσοχώρα. Εδώ θα γίνει λίμνη. Τι, πώς το βλέπετε, πώς το αντιμετωπίζετε. Τι το βλέπω. Ο κόσμος είναι να πάει να πνιεί μαζί με τη λίμνη. Το 1947 με την αντάρτιση φύγει ο κόσμος από εδώ και ξεφανίσκει. Έτσι θα φύγει η περιοχή τούτη εδώ πέρα πάλι με τη λίμνη. Όπως έφευγαν τότε, θα φέρουν τα μάτια και θα μας κυνηγήσουν. Σ' αντίσταση μεγάλη θα κάνουμε. Δηλαδή, θα πεθάνουμε μέχρι τον έναν. Εμείς οι κατακλυζόμενοι. Δεν θα βγούμε έξω από τα σπίτια. Δεν θα βγούμε έξω από τα σπίτια. Και όλο το χωριό συμβαίνει. Όλο το χωριό είναι. Μα πνίγεται όλο, καταστρέφεται το χωριό. Ξέρω όμως ότι και κάποιοι, υπάρχουν και κάποιοι που δεν ενοχλούνται από τη λίμνη, ίσα ίσα ευνοούνται. Υπάρχουν και αυτοί. Όλοι είναι υπέρ του χωριού. Κανένα ότι ευνοείται από τη λίμνη. Και εσύ. Όλο το χωριό είναι αντίον. Όλο το χωριό είναι αντίον. Όσο για ψάξουμε δεν βρούμε κανέναν, έτσι. Δεν προσέχατε, σα έπιασα από αυτό το χώρο. Πού ήταν το μυαλό σα. Κάτι ήθελα να πω, μωρά. Τι, ήθελα να πω ότι δεν πιάνουμε από τα σπίτια μας αυτό. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, πάμε τώρα για ύπνο στο ξενώνα του. Στο ξενοδοχείο Αχελώος.